Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Τμήμα Υγείας και Πρόνοιας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ για την πρόσκληση στη σημερινή ημερίδα. Θα προσπαθήσω στην παρεμβάσή μου να σταθώ σε δύο ζητήματα, τα οποία πιστεύω σχετίζονται μεταξύ τους. Το πρώτο είναι ποιος είναι ο ρόλος των κοινωνικών εμπειριών, βιολογίας και ατομικών διαφορών στη ψυχική υγεία. Και το δεύτερο, κατά πόσο η επιστημονική μελέτη των ανθρωπίνων ψυχολογικών διαδικασιών και μηχανισμών, που μεταξύ άλλων μας βοηθούν να κατανοήσουμε ζητήματα ψυχικής υγείας, επηρεάζεται από μεθοδολογικά ζητήματα τα οποία ουσιαστικά συσκοτίζουν την υλιστική μελέτη των ανθρωπίνων ψυχολογικών διαδικασιών και μηχανισμών και κατά προέκταση την ίδια τη μελέτη και κατανόηση των παραγόντων που επιδρούν στη ψυχική υγεία. Με αφετηρία, δηλαδή, το ρόλο των κοινωνικών εμπειριών, ατομικών διαφορών και βιολογίας στην ψυχική υγεία και στην εμφάνιση ψυχικών διαταραχών, θα προσπαθήσω να σταθώ σε ένα μεγαλύτερο μεθοδολογικό ζήτημα που αφορά την ίδια τη μελέτη της ανθρώπινης ψυχολογίας και της επιστημολογικής μελέτης της αιτιολογίας των ψυχικών διαταραχών και των παραγόντων που επηρεάζουν την ψυχική υγεία. Η ψυχική υγεία, περισσότερο από άλλες πλευρές της ανθρώπινης υγείας, καθορίζεται από αρκετούς διαφορετικούς παράγοντες. Υπόθηκαν και πριν. Βιολογικοί, κοινωνικοί και ψυχολογικοί παράγοντες έχουν ιδιαίτερη σημασία για την ψυχική υγεία και την εμφάνιση ψυχικής διαταραχής. Η μελέτη των παραγόντων και ο καθορισμός του παράγοντα που έχει κυρίαρχη αιτιότητα στην πρόβληψη των πιθανοτήτων εμφάνισης ψυχικής διαταραχής είναι ζητήματα επιστημονικής έρευνας και συχνά αντιπαράθεσης στις επιστήμες που μελετούν την ψυχική υγεία, όπως ψυχολογία, ψυχιατρική, βιολογία, νευροεπιστήμες, αλλά και επιδημολογία, κοινωνιολογία και ανθρωπολογία. Η κατανόηση αυτών των παραγόντων διακατέχεται από επιπρόσθετες δυσκολίες σε σχέση με την κατανόηση άλλων νοσημάτων. Αυτές οι δυσκολίες έχουν να κάνουν με μεθοδολογικά ζητήματα στη μελέτη και επιστημονική ταξινόμηση, την ίδια την ταξινόμηση, των ανθρωπίνων ψυχολογικών μηχανισμών και νομοτελειών, τα οποία συχνά εμφανίζονται ως αντιπαράθεση για τη βαρύτητα μεταξύ βιολογικών έναντι σε κοινωνικούς παράγοντες. Ως αποτέλεσμα, η μελέτη των παραγόντων που επιδρούν στην ψυχική υγεία και την εμφάνιση ψυχικής διαταραχής ταλαντεύεται μεταξύ ενός διπόλου που ξεκινάει από το θετικισμό και τον βιολογικό διτερμινισμό ή βιολογισμό, που θεωρούν ότι η ψυχική υγεία, όπως και η ανθρώπινη ψυχολογία, όχι μόνο η ψυχική υγεία και η ανθρώπινη ψυχολογία, γίνονται κατανοητές ως βιολογικά μόνο φαινόμενα. Μέχρι ένα χυδαίο μεταμοντερνισμό που σε πολύ ακραία μορφή αρνείται την ίδια ύπαρξη των ψυχικών διαταραχών και υποστηρίζει πως είναι απλώς κοινωνικά κατασκευάσματα. Οι ψυχικές διαταραχές δεν είναι κοινωνικά τα κατασκευάσματα, ούτε βιολογικά καθορισμένα νοσήματα, αλλά διαταραχές στις οποίες το κοινωνικό, ιστορικό και πολιτισμικό περιβάλλον έχει μεγάλη σημασία για την εκδήλωσή τους. Η ανθρώπινη ψυχική υγεία καθορίζεται από μια σειρά βιολογικούς, ψυχολογικούς και κοινωνικούς παράγοντες που είναι σε άμεση σχέση μεταξύ τους. Το κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον παίζει σημαντικό ρόλο στο κατά πόσο οι διάφορες βιολογικές και ψυχολογικές προδιαθέσεις θα παίξουν ρόλο στην εμφάνιση ψυχικής διαταραχής. Μάλιστα, αυτός ο σημαντικός ρόλος του κοινωνικού περιβάλλοντος στην ψυχική υγεία είχε αναγνωριστεί αρκετά νωρίς από τα προγράμματα, πολύ νωρίς από τη Δύση, από τα προγράμματα ψυχιατρικής φροντίδας στη Σοβιετική Ένωση, όπου η παραμονή των ψυχιατρικών περιστατικών στην κοινότητα, έπειτα από κατάλληλες παρεμβάσεις που γινόταν στην κοινότητα, ήταν βασική αρχή των πρωτοβάθμιων δομών ψυχικής υγείας. Στο επίπεδο των βιολογικών παραγόντων, η σύγχρονη επιστημονική έρευνα συγκεντρώνεται στη μελέτη των γενετικών προδιαθέσεων και του ρόλου του εγκεφάλου στη ψυχική υγεία. Χωρίς τώρα να είναι σκοπός της ομιλίας να παραθέσει μια εκτενή επισκόπηση της ενδιαφέρουσας, νομίζω, σχετικής βιβλιογραφίας, το οικογενειακό ιστορικό φαίνεται να είναι παράγοντας που παίζει ρόλο στην εμφάνιση ψυχικής διαταραχής. Παρά τη σχετική επιβεβαίωση του ρόλου της κληρονομικότητας, δεν υπάρχει ένα γονίδιο υπεύθυνο για κάθε ψυχική διαταραχή, όπως για παράδειγμα για τη σχιζοφρένεια ή την οριακή προσωπικότητα, και ούτε έχει βρεθεί ένας βιοδείχτης, όπως είναι για παράδειγμα οι υψηλές τιμές χοληστερίνης για τις καρδιαγγειακές παθήσεις, του οποίου η μέτρηση μπορεί να προβλέψει την εμφάνιση ψυχικής διαταραχής. Δεν είναι μόνο ένα γονίδιο υπεύθυνο για τις ψυχικές διαταραχές. Η επιστημονική έρευνα στη γονιδιακή βιολογική βάση της ψυχιατρικής διαταραχής δείχνει πως οι ψυχικές διαταραχές είναι πολυγονιδιακές, χωρίς να γνωρίζουμε τον ακριβή αριθμό των γονιδίων και τον ειδικό ρόλο που μπορεί να έχουν στην εμφάνιση μιας ψυχικής διαταραχής, όπως για παράδειγμα της κατάθλιψης.
Η γενετική προδιάθεση, και αυτό είναι το σημαντικό, εξηγεί μόνο τις πιθανότητες κάποιος να εκδηλώσει ψυχική διαταραχή, αλλά δεν εξηγεί την ίδια την ψυχική διαταραχή. Για να γίνει μια προδιάθεση νόσος, πρέπει να εμφανιστούν αιτιολογικές συνθήκες που θα ευνοήσουν την ανάπτυξη της ψυχικής διαταραχής. Η πολυπλοκότητα των συμπτωμάτων ψυχικών διαταραχών, όπως για παράδειγμα τη σχιζοφρένεια, της οποίας η συμπτωματολογία ξεκινά με διαταραχές συναισθηματική πρόσληψη, ακουστικές και λιγότερο οπτικές ευαισθήσεις, και φτάνει μέχρι και διαταραχές σε γνωστικούς μηχανισμούς, όπως για παράδειγμα αποδιοργανωμένη ομιλία και σκέψη, δείχνουν πως οι ψυχικές διαταραχές δεν μπορούν να αποδοθούν σε μια περιοχή του εγκεφάλου. Η σχέση εγκεφάλου και ψυχικής διαταραχής δεν είναι μονοσήμαντη, καθώς και ο ίδιος ο εγκέφαλος επηρεάζεται από την ψυχική διαταραχή. Ο ρόλος του περιβάλλοντος και των κοινωνικών αιτιών στη ψυχική υγεία είναι ιδιαίτερα γνωστός, καθώς παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση ψυχολογικών παραγόντων που έχουν αρνητική επίπτωση στη ψυχική υγεία. Για παράδειγμα, παιδιά που έχουν μεγαλώσει σε οικογένειες με απόρριψη, έλεγχο, υπερπροστατευτικότητα και χωρίς συναισθηματικό δέσιμο έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να αναπτύξουν ψυχικές διαταραχές. Ενώ τα θύματα παιδικής κακοποίησης, εκτός από τις μεγαλύτερες πιθανότητες να εμφανίσουν ψυχική διαταραχή, ανταποκρίνονται πολύ λιγότερο σε θεραπεία. Αντίστοιχη επίδραση στη ψυχική υγεία έχουν και τα κοινωνικά αίτια. Κοινωνικά περιθωριοποιημένα άτομα έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να εμφανίσουν μεταξύ άλλων παρανοϊκή διαταραχή προσωπικότητας και σχιζοφρένεια και κατάθλιψη. Οι επιπτώσεις των ταξικών αντιθέσεων στις βιολογικές ασθένειες, τη θνησιμότητα και τα ίδια και τα ψυχολογικά σύνδρομα είναι καταγεγραμμένες από τη σχετική επιδημιολογική βιβλιογραφία. Ενώ τα τελευταία χρόνια η ψυχική ευδαιμονία, όχι διαταραχή, η ψυχική ευδαιμονία των παιδιών και των νέων ανθρώπων έχει επιδεινωθεί ως αποτέλεσμα των ταξικών ανισοτήτων. Γιατί επικρατεί αυτό το μεθοδολογικό δίπολο μεταξύ βιολογικού και κοινωνικού στην ψυχική υγεία? Η ίδια η επιστημονική μελέτη της ανθρώπινης ψυχολογίας και κατά προέκταση της ψυχιατρικής, καθώς η τελευταία αποτελεί την επιστήμη που ασχολείται κατά κύριο λόγο με την ψυχολογική διαταραχή, δηλαδή με την ψυχοπαθολογία, διακατέχεται από αυτό το δίπολο, το οποίο συχνά είναι ανταγωνιστικό και άλλες φορές συγκεράζεται με έναν τρόπο μεθοδολογικά πιστεύω αφισβητήσιμο. Άρα για την καλύτερη κατανόηση των ψυχικών διαταραχών χρειάζεται υλιστικά αρτιότερη μελέτη της ανθρώπινης ψυχολογίας. Και εδώ ακριβώς είναι ο πυρήνας του προβλήματος. Καθώς τα μεθοδολογικά προβλήματα εντοπίζονται στην επιστημονική μελέτη της ανθρώπινης ψυχολογίας, των υλικών όρων διαμόρφωσης της ανθρώπινης συνείδησης, συμπεριφοράς των ψυχοφυσιολογικών μηχανισμών αντίληψης και της ψυχοπαθολογίας αυτών. Το επιστημονικό αντικείμενο της ψυχολογίας, δηλαδή η μελέτη της ανθρώπινης συνείδησης και όλων των άλλων ψυχολογικών διεργασιών, είναι από μόνο του έργο δύσκολο, καθώς διαλεκτικά εμπεριέχει τη μελέτη όχι μόνο του βιολογικού και του κοινωνικού, αλλά πάνω απ' όλα των ίδιων των ψυχολογικών μηχανισμών. Το ειδικό αντικείμενο μελέτης της ψυχολογίας και το γεγονός ότι μεθοδολογικά και επιστημολογικά, για λόγους που δεν θα συζητήσουμε σήμερα, η ψυχολογία ακροβατούσε και ακόμα ακροβατεί μεταξύ φυσικών και κοινωνικών επιστημών, την καθιστούν ιδιαίτερα επιρρεπή στην αναζήτηση με όρους διαπάλης και άρνησης, εμπειρικών μεθοδολογιών και ερευνητικών αφηγήσεων που έχουν αναφορές είτε στον θετικισμό είτε στον υποκειμενισμό. Η σύγκρουση μεταξύ αυτών των διαφορετικών ψυχολογιών, συσσαγωγικά, έχει ιστορική και επιστημολογική συνέχεια με όρους φιλοσοφικής διαπάλης, την οποία ο Βικότσκι, ο μαρξιστής θεμελιωτής της υλιστικής ιστορικής πολιτισμικής ψυχολογίας, μελετά ως προς το περιεχόμενο και τη μορφή έκφρασης. Η πολιτισμική ιστορική ψυχολογία κατανοεί την ανθρώπινη νόηση ως ιδιότητα της ανώτερης οργανωμένης ύλης και θεωρεί τα ψυχολογικά φαινόμενα ως αντανάκλαση του φυσικού και κοινωνικού κόσμου στον ανθρώπινο εγκέφαλο, όπως υπόθηκε και πριν. Η πολιτισμική ιστορική ψυχολογία δεν αποτελεί μία νέα σχολή στην ψυχολογία, με πιο ας πούμε κοινωνική αναφορά, που στο δίπολο βιολογικό-κοινοτικό να τοποθετείται πιο κοντά στο κοινωνικό. Είναι σφάλμα μια τέτοια ερμηνεία, καθώς συσκοτίζει τη βαθιά μαρξιστική τοποθέτηση της πολιτισμικής ιστορικής ψυχολογίας, αλλά και του ίδιου του Βικότσκι. Όπως στην εποχή που ο Βικότσκι μελετούσε την κρίση συναστική ψυχολογία, έτσι και σήμερα και πάλι έχουμε πολλές ψυχολογίες που είναι επιστημολογικά διαφορετικές.
Σε επίπεδο μεθοδολογικό, συνήθως ο διαχωρισμός είναι γύρω από τη χρήση ποσοτικών ή ποιοτικών ερευνητικών μεθοδολογιών και το ρόλο των βιοφυσιολογικών διαδικασιών έναντι των κοινωνικών. Με την έκρηξη της επιστημονικής δραστηριότητας στις νευροεπιστήμες, η συζήτηση πάνω στην αντιπαράθεση μεταξύ βιολογικής και κοινωνικής υπόστασης έχει γίνει και πάλι κυρίαρχη. Στην ουσία κρύβεται μία αντιπαράθεση μεταξύ διαφορετικών σχολών ψυχολογίας και εμπειρικών ή όχι μεθοδολογιών, η οποία αποτελεί αντανάκλαση της αντιπαράθεσης μεταξύ ιδεαλισμού και μεταφυσικού υλισμού. Μπορεί η μαρξιστική, δηλαδή η πολιτισμική ιστορική ψυχολογία, όταν έγινε μαζικά γνωστή στην ακαδημαϊκή κοινότητα της Δύσης του δεκαετία του 60, να βοήθησε στον επιστημολογικό επανακαθορισμό της ψυχολογίας στη βάση του διαλεκτικού υλισμού, όμως με την πρόσφατη έξαρση στον μηχανιστικό εμπειρισμό και το μεταμοντέρνο υποκειμενισμό, η κρίση στην αστική ψυχολογία έχει ανανεωθεί. Συμπερασματικά, το επιστημονικό αντικείμενο της ψυχολογίας, δηλαδή η μελέτη της ανθρώπινης συνείδησης και όλων των άλλων ψυχολογικών διεργασιών, είναι από μόνη της έργο δύσκολο και πολύπλοκο, καθώς διαλεκτικά εμπεριέχει τη μελέτη του βιολογικού και του κοινωνικού. Το σφάλμα που πολλές φορές κάνουν ερευνητές που μπορεί να έχουν ως αφετηρία το μαρξισμό είναι ότι παραβλέπουν πως οι ανθρώπινες ψυχολογικές δραστηριότητες είναι η οργάνωση της ύλης που διέπεται από τους δικούς της επιστημονικούς νόμους, αυτούς της ψυχολογίας. Ευχαριστώ.